Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει απόψε. Σε αναμένα κάρβουνα, δήμαρχοι της Ενδοφόρας μπροστά στην ορατή απειλή να μείνουν χωρίς υπαλλήλους. Η δεύτερη φάση της κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη σηματοδοτεί την απόλυτη καταστροφή. Οι υπάλληλοι από μικρότερους δήμους του νομού που έχουν μέχρι σήμερα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια νέα θέση εργασίας σε άλλο οργανισμό αυτοδιοίκησης αποτυπώνουν το πρόβλημα που ξεκάθαρα θα προκύψει. Χωρίς δικλείδες ασφαλείας και κανόνες επί της διαδικασίας, όλα δείχνουν πως αν δεν υπάρξει έστω και στο παραπέντε δραστική παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο, τότε δήμοι της Κρήτης απειλούνται ακόμη και με λουκέτο. Νευραλγικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, ακόμη και ΚΕΠ, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς προσωπικό και η λειτουργία τους εκ των πραγμάτων να είναι αδύνατη. Πως η διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο δεν προβλέπει την τήρηση ισορροπιών ανάμεσα σε κενές θέσεις και πλεονάζουν προσωπικό στους ΟΤΑ. Η αγωνιώδης έκκληση των δημάρχων μπροστά στην ολοκληρωτική αποψήλωση υπηρεσιών με δραματικές συνέπειες για τους δημότες τους. Απόψε κοντά μας, Γιώργος Αρμουτάκης, δήμαρχος Φεστού, Θανάσης Κύρκος, αντιδήμαρχος Δήμου Μαλεβιζίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή Direct και στην Κρήτη TV. Θα ανοίξουμε απόψε τη συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ούτως ή άλλως είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και είμαστε και μετά από μία μακρά περίοδο δοκιμασίας και για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τα μνημονιακά χρόνια και ζητήματα. Κύριε Αρμουτάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τις κενές ή πλεονάζουσες θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να ακολουθείται με ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα αυστηρό σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά με βάση τα δικά σας τα θέλω και τις δικές σας αγωνιώδεις εκκλήσεις υπάρχει αίσθηση ότι μάλλον δεν υπάρχει τελικά. Κύριε Τερζάκη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή την εκπομπή. Ένα θέμα που 5 χρόνια τώρα προσπαθούμε να το αναδείξουμε, το αναδεικνύουμε προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να βρούμε μια συνεργασία και τη χρυσή τομή το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος πλέον. Το 2014 από το Δήμο έφυγαν 17 άτομα με την κινητικότητα. Κυρίως άτομα και υπάλληλοι οι οποίοι ήταν πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σήμερα στο Δήμο μας δεν λειτουργεί η οικονομική υπηρεσία. Δεν έχουν προϊστάμενο οικονομικής υπηρεσίας. Αν αυτό, για όσους γνωρίζουν τα αυτοδιοικητικά, μπορεί να ερμηνευθεί, αν είναι δυνατόν σε μια υπηρεσία, ένας Δήμος με προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, να μην υπάρχει προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να προσπαθούμε με εξωτερικούς συνεργάτες, με ειδικούς συνεργάτες, με διάφορα αλχημίες, να το πω, να λειτουργήσουμε το Δήμο μας. Δυστυχώς, αυτό συνεχίζεται τώρα. Ήδη με την κινητικότητα την καινούρια έχουν κάνει αίτηση 6 υπάλληλοι να φύγουν. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος δεν ερωτάται καθόλου. Και αυτό είναι εντελώς παράλογο και είναι εκτός της λογικής. Mm-hmm. Να μην μπορεί ο Δήμαρχος να μην ερωτάται για πώς θα διοικήσει το Δήμο, πώς μπορεί να διοικήσει ο ίδιος το Δήμο. Θα έπρεπε να έχει προϋπάρξει ένας προγραμματισμός και ένα σχεδιάγραμμα συγκεκριμένο, κύριε Αρμουτάκη. Η κεντρική διοίκηση τα αποφασίζει αυτά χωρίς να ρωτά τους Δημάρχους, χωρίς να ρωτά που εμείς εισπράττουμε καθημερινά τα προβλήματα των Δημοτών και εμείς είμαστε οι αποδέκτες των προβλημάτων και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Θα μου πείτε ακριβώς. Προϋπολογισμό φέτος δεν έχω πάρει ακόμη. Ανάθεσα σε εξωτερικό συνεργάτη με μια διαδικασία παράτυπη να μου συντάξει τον προϋπολογισμό. Και το λέτε και το παραδέχεστε το και παραδέχομαι. Το παραδέχομαι. Παράτυπη διαδικασία το πώς θα τον πληρώσω τον άνθρωπο. Για να μου κάνει προϋπολογισμό στο Δήμο. Δεν έχω ανθρώπους με ειδικότητες στο Δήμο. Δηλαδή αυτό στα 33 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχω τόσα χρήματα. Το λέω χαρακτηριστικά παρκαρισμένα στα ταμεία του Δήμου που δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω γιατί δεν έχω προσωπικό. Δεν έχω τεχνική υπηρεσία.
Θα βάλουμε τη συζήτησή μας για τον κύριο Κύρκο και ακολούθως θέλω να μου πείτε ακριβώς τι φοβάστε μετά την ολοκλήρωση και τη δεύτερη φάση της κινητικότητας. Κύριε Κύρκο, βεβαίως η εικόνα που έχουμε για το Δήμο Μαλεβιζίου είναι διαφορετική, όχι αντίστοιχη με αυτή που δραματικά μας περιγράφει ο κύριος Αρμουτάκης. Θέλω ωστόσο να μου πείτε ως αντιδήμαρχος οικονομικών πόσο σας αγγίζει ή όχι αυτή η διαδικασία της κινητικότητας σε αυτή τη φάση. Κύριε Τερζάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Πράγματι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η κινητικότητα είναι σε εξέλιξη από το 2016 που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4440. Μέχρι σήμερα έχουν ανοίξει δύο κύκλοι κινητικότητας. Ευτυχώς για το Δήμο Μαλεβιζίου, σε αυτούς τους δύο κύκλους κινητικότητας δεν έφυγε κάποιος υπάλληλος από το Δήμο. Mm-hmm. Στο δεύτερο κύκλο υπάρχει μία αίτηση ενός υπαλλήλου, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα εάν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε το άγχος στις ήδη δομές τις διοικητικές που λειτουργούν στο Δήμο mm-hmm. μας, να μην έχουμε περαιτέρω αιμορραγία σε προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε και να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι τα τελευταία 10 χρόνια βιώνουμε την μνημονιακή περίοδο, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Οι προσλήψεις έχουν παγώσει, υπάρχει ο συντελεστής 1:5 αποχωρήσεις, 5 πρέπει να συντοξοδοτηθούν για να γίνει μία πρόσληψη. Υπάρχει η αναστολή των προσλήψεων και προσπαθούμε μόνο με προσωπικό ορισμένου χρόνου να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι ανάγκες πάγιες και διαρκείς. Και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα. Από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια. Προφανώς και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών έχουν μεγαλώσει και έχουν αλλάξει, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το παραβλέπει. Παρ' όλα αυτά, κύριε Κύρκο, μέσα στα χρόνια αυτά δαιμονοποιήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό ο χώρος του δημόσιου τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα περίμενε δηλαδή κανείς να υπάρχει πλέον ένα συγκεκριμένο αυστηρό πλαίσιο γύρω από μετακινήσεις, προσλήψεις, τοποθετήσεις και κυρίως ένα μοίρασμα αναγκών και θέσεων προκειμένου όλα έτσι να αρχίσουν να ρολάρουν σωστά από εδώ και πέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει. Θα συμφωνούσα μαζί σας και θα έλεγα επίσης το εξής, ότι στο πλαίσιο της, αν παρακολουθήσουμε διαχρονικά τη διοίκηση, υπάρχουν δύο κύκλοι κινητικότητας. Η πρώτη περίοδος όπου ήταν μια περίοδος, θα έλεγα, κινησίας και υπήρχε μια στασιμότητα για το προσωπικό της, δημοσιοπαγικό προσωπικό της διοίκησης, γενικότερα όχι μόνο της αυτοδιοίκησης, όπου ο υπάλληλος δεν μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα από τη μία θέση στην άλλη και υπήρχαν εξαρτήσεις από άλλες βαθμίδες διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο. Και υπάρχει και ο κύκλος, ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος βιώνουμε σήμερα, που είναι ο κύκλος της κινητικότητας, όπου υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, σαφή νομοθετικό πλαίσιο θα έλεγα, mm-hmm. αλλά δυστυχώς δεν παίρνουμε σαν προϋπόθεση αυτό που είπατε, τις ανάγκες κάθε δομής. Που θα έπρεπε δηλαδή να στο Δήμο το δικό μας, σε επίπεδο προσωπικού είμαστε αρκετά καλά θα έλεγα, αλλά υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες ανάγκες, όπως παράδειγμα στην τεχνική υπηρεσία, όπου η τεχνική υπηρεσία είναι μια νευραλγική υπηρεσία για ένα Δήμο. Διότι αυτή είναι η ατμομηχανή όπου κινούνται τα πάντα, θα έλεγα. Κύριε Αρμουτάκη, άρα μας είπατε ήδη ότι υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για 6 ή 5 εργαζόμενους. Έξι εργαζόμενοι είναι και ειδικότητες. Παράδειγμα, φεύγει ο μηχανολόγος του Δήμου, είναι μοναδικός. Φεύγει τεχνολόγος μηχανικός, φεύγει μια κυρία που τηρεί τα βιβλία όσον αφορά τη μισθοδοσία, που ξέρετε με το θεσμικό πλαίσιο το καινούριο του κλεισθένη, χρειαζόμαστε εξειδικευμένους υπαλλήλους. Αυτοί οι υπάλληλοι τώρα είναι όλοι, έχουν υποστεί και σεμινάρια έχουν περάσει και όλα, φύγουν έτοιμοι να πάνε αλλού. Θα πάνε στην περιφέρεια, θα πάνε στο Δήμο Ηρακλείου, δεν ξέρω που θα πάνε, πάνε στο κέντρο θα πάνε. Αυτό που εάν δεν γίνει, και αυτό το ζητάμε χρόνια, οι Δήμοι, οι περιφερειακοί θα κλείσουν. Mm-hmm. Δηλαδή ποιο είναι. Οι προσλήψεις, είναι λίγες οι προσλήψεις, αλλά πρέπει να το κριτήριο της εντοπιότητας. Δηλαδή πρέπει να μοριοδοτούνται, η εντοπιότητα πρέπει να μοριοδοτείται στις προσλήψεις των Δήμων. Ιδάλλως θα αδειάσουν όλοι οι Δήμοι. Ναι. Δηλαδή κατά τις προσλήψεις, μέσω του ΑΣΕΠ,
Ναι, αλλά θα μορφωθούν, οι εντοπιότητες θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι δάλωση δεν θα κλείσουν. Εγώ δεν σας κρύβω ότι, ειλικρινά το λέω και το, μια και δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος για την επόμενη δημοτική περίοδο, έχω φτάσει στο σημείο να παραιτηθώ και από δήμαρχος. Όχι για να διαμαρτυρηθώ, δεν μπορώ να αντέξω. Δεν λειτουργεί ο Δήμος, είναι στο αδιοίκητο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κινδυνεύομαι και να πάμε και για παράβαση καθήκοντος από παραλήψεις υπαλλήλων που δεν το θέλουν, δεν το ξέρουν να κάνουν αυτά που συμβαίνουν στην αυτοδιοίκηση σήμερα. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει τόσο λίγοι πάλι. Όταν σας λέω από 17 άτομα έχουν φύγει και φεύγουν και άλλα 6, πάμε 23 άτομα. Και έχουν φύγει και έχουν πάρει σύνταξη και 7 άτομα. Με ποιους θα δουλέψουν? Κύριε Μουτάκη, όλες αυτές τις απαντήσεις φαντάζομαι ότι τις έχετε ήδη θέσει σε υψηλότερο επίπεδο. Βεβαίως. Και μέσα από την ΚΕΔΕ και μέσα προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει αίσθηση ότι σας έχουν διαβεβαιώσει ότι προς Θεού προφανώς θα βρεθεί λύση. Φοβάστε απλά ότι φτάνουμε στο σημείο 0 και δεν υπάρχει προετοιμασία. Όταν πριν 3-4 μήνες ο προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας μου έχει ένα πρόβλημα υγείας, ο οποίος πήρε άδεια 1,5 χρόνο για λόγους υγείας. Και έμεινε η υπηρεσία χωρίς οικονομικό προϊστάμενο. Οικονομική υπηρεσία, στην ουσία, κεφαλή της οικονομικής υπηρεσίας. Και το έκθεσα το θέμα σε όλα τα κλιμάκια. Μέχρι το Υπουργείο. Ο Δήμαρχε δεν βρέσει τη λύση μόνος. Αναγκάστηκα και πήρα ειδικό συνεργάτη, οικονομολόγο, ο οποίος δεν υπογράφει τα έγγραφα, αλλά τα υπογράφει ο διοικητικός προϊστάμενος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σας λέω, να κάνουμε και κανένα λάθος. Και άντε το Δήμαρχο να τον τραβάμε. Για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, μιλούμε για σοβαρά πράγματα. Διαχειριζόμαστε όλο το δημόσιο. Ο Δήμος, μέσα από το Δήμο, το 80% των σχέσεων του δημοσίου με το Δημότη περνάει μέσα από τους Δήμους. Είναι αλυσίδα, σωστά. Δηλαδή, εμείς έχουμε πολλοδομικά θέματα. Είναι θέματα υγείας, θέματα πρόνοιας, θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος, απορρίμματα, αποχέτευση, ίδρυυση. Τα πάντα περνάνε από το Δήμο. Δεν είμαστε ένας Δήμος της Αθήνας που έχει την πολυτέλεια ο Δήμαρχος να κάθεται στο γραφείο και όλα να λειτουργούν μέσω των Υπουργείων. Μέσω τη ΕΙΔΑΠ ή δεν ξέρω τι. Τα πάντα παίρνουν από το Δήμο. Κύριε Γυρκό, σας βλέπω και συνεννοείτε. Αν επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Ότι το 2010 που τέθηκε σε εφαρμογή ο Καλλικράτης, η μεταρρύθμιση που υπηρετούμε σήμερα, μεταφέρθηκε όλο των προσωπικών των πρώην ΤΙΔΚ, ήταν οι τεχνικές υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων, όπου έδρευαν στην έδρα του νομού, μεταφέρθηκαν στο μεγαλύτερο Δήμο. Φανταστείτε τι σήμαινε αυτό. Ένας μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που όλο το προηγούμενο διάστημα είχε την ευθύνη και μελετούσε και επέβλεπε έργα να μεταφερθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό το λέω με στόχο να αναδείξω τον τρόπο με τον οποίο το κράτος ανορθολογικά σχεδιάζει για την αυτοδιοίκηση. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει οι συλλογικότητες της αυτοδιοίκησης, όπως η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να σταθεί έτσι όπως πρέπει να σταθεί και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για την αυτοδιοίκηση, για τις τοπικές κοινωνίες, διότι με βάση το Σύνταγμα η αποστολή της αυτοδιοίκησης είναι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Και αυτό θα έπρεπε να είναι. Και αυτό θα έπρεπε να είναι. Και επειδή είμαστε τώρα σε μία ακόμη αλλαγή σελίδας προσεχώς για την αυτοδιοίκηση, υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο εδώ και χρόνια που λέγεται αυτή η ισόρρεπη ανάπτυξη. Με αυτά που μας περιγράφεται, προφανώς στην πράξη δεν υπάρχει. Όχι. Με τρεις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία 20 χρόνια για την αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι παραλογισμός. Κάθε 8 χρόνια έχουμε μία μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Ερμουτάκη, για να επανέλθω στο θέμα το οποίο εσάς σας καίει και όχι μόνο εσάς, είναι πολλοί οι Δήμοι της ενδοχώρας της Κρήτης που έχουν την ίδια απειλή όπως εσάς να πλησιάζει άμεσα στο επόμενο διάστημα. Υπήρξε μία συνεδρίαση της ΠΕΔ τον περασμένο Νοέμβριο και μία άτυπη συμφωνία κυριών, θα το πω. Δηλαδή, ναι. Σας είπαν ο κύριος Λαμπρινός και ο κύριος Αρναουτάκης ότι εμείς δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τους εργαζόμενούς σας αν εσείς δεν συνενέσετε. Όμως πάνω από αυτό υπάρχει ο νόμος. Σωστά. Που δεν μπορώ να τον πάρω. Ακριβώς. Κάναμε τη συμφωνία, θα την πιστεύω. Αλλά υπάρχει ο νόμος που ο υπάλληλος θα δικαιωθεί. Αλλά θέλω να πω το άλλο. Το είχα πει και στον κύριο Χαρίση, στον υπουργό, όταν ήρθε εδώ κάτω. Εάν μπορούσαμε να λειτουργήσουν οι Δήμοι, να είναι λειτουργικότεροι οι Δήμοι, το ξέρετε ότι δεν θα υπήρχε ανεργία. Σας είπα, υπάρχουν παρκαρισμένα χρήματα σε όλους τους Δήμους που δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν, να γίνουν έργα. Γιατί με το θεσμικό πλαίσιο, το
το πολύ περιπεπλεγμένο που υπάρχει όσον αφορά την ανάθεση έργων, δημοπρασιών και με τη μη γνώση των υπαλλήλων σε αυτό το πλαίσιο, καθυστερούν να γίνουν τα έργα. Δηλαδή, δεν θα χρειαζόταν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανέργους, όταν και σε αυτούς που τις αδύναμους, εάν μπορούσαν τα έργα που έχει ο κάθε Δήμος προγραμματίσει να κατασκευάζει αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, θα υπήρχε καταπολέμηση της ανεργίας με το έτσι, αυτονόητο. Ταυτοχρόνως υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο τι τελικά προσφέρεται ως δημοτική αρχή και εσείς και εσείς και όλες οι δημοτικές αρχές στον ίδιο τον πολίτη που περιμένει από εσάς και δεν μπορεί να κατανοήσει ότι δεν έχετε υπαλλήλους. Δηλαδή, εγώ θα δεν πω το άλλο. Να πω το άλλο μέσα, που έχει υποθεί και ξέρω εγώ έχει παραξηγηθεί. Αυτή τη στιγμή λεφτά υπάρχουν. Διαδικασίες δεν έχουμε. Δεν έχουμε προσωπικό ανθρώπου να τα υλοποιήσουμε. Εσείς είσαστε ένας Δήμος ο οποίος προέρχεστε και από μια δύσκολη οικονομική περιπέτεια και τώρα μας λέτε ότι πλέον έχετε φτάσει στον αντίποδο και να βλέπετε ταμεία με χρήματα. Η οικονομική περιπέτεια ήταν όχι λόγω έλλειψης χρημάτων. Υπήρχε κακή διαχείριση, κακοδιαχείριση. Δεν υπήρχε ανταποδοτικότητα σε αυτά, δηλαδή στην άρδευση, στα τέλη φωτισμού και καθαριότητα και ξέρω εγώ. Όλα αυτά εμείς προσωπικά, σαν Δήμος, τα έχουμε νοικοκυρέψει. Mm-hmm. Δηλαδή, δώσαμε την άρδευση στα ΤΟΕΒ και αυτή τη στιγμή έχουμε κέρδος 800.000 ευρώ το χρόνο διαφυγόντα που είχαμε. Δεν τα έχουμε τώρα αυτά. Είναι η πρώτη φορά φέτος που δεν χρωστάμε στη ΔΕΗ. Με μια διαδικασία που κάναμε με το Ε9 που μπορέσαμε, με ένα θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, που και εμείς το προωθήσαμε. Και προσωπικά μπορώ να σου πω να το επικαλεστώ ο ίδιος, που το δέχτηκε το Υπουργείο και μπορούμε το Ε9 να έρχεται στις υπηρεσίες του Δήμου. Και με αυτό να γίνεται δικαιότερη κατανομή των δημοτικών τελών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Φεστό έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη πανελλαδικά ανταποδοτικά. Και σας λέω, έχουμε υπερκαλύψει όλα μας τα ανοίγματα που είχαμε. Κύριε Κύρκο, μέσα από αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο των μνημονιακών ετών, με όλες αυτές τις θυσίες που όλοι αναγκαστήκαμε να κάνουμε προκειμένου να δούμε τη χώρα να κάνει ένα βήμα παραπέρα, θεωρείτε ότι βγήκε κερδισμένη η τοπική αυτοδιοίκηση? Δηλαδή, μάθαμε λίγο και από τα λάθη του παρελθόντος, ή έχουν ανοιχθεί τέτοιες πληγές που δύσκολα θα κλείσουν? Θεωρώ ότι μάθαμε, κυρία Τερζάκη, από τα λάθη του παρελθόντος και αντίμονο να μην έχουμε μια αισιοδοξία για το μέλλον, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αυτός που είναι εγκύτερα και πιο κοντά στον πολίτη, στο δημότη. Το πιο μικρό πρόβλημα ενός ανθρώπου θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή που θα το προσεγγίσει πρώτα. Η κεντρική διοίκηση και η κεντρική εξουσία έχει μια απόσταση από τον, από τον δημότη. Και αυτό είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της αυτοδιοίκησης που της δίνει και μία μαγεία, θα έλεγα, και μία έτσι όμορφη χρειά. Ακριβώς. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στην καθημερινότητα όλων μας ο Δήμος της περιοχής μας. Θέλω, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Κύρκο, σε εσάς και ακολούθως τον κύριο Αρμουτάκη, είσαστε ένας αυτοδιοικητικός νέας γενιάς. Νέες ηλικίες έχετε ήδη 2 τετραετίες, αν δεν κάνω λάθος, ενεργητικό σας και πάτε για την τρίτη. Θέλω πραγματικά να μου σκιαγραφίσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτικά ο χρόνος, το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν με βάση τα δικά σας, με βάση τη δική σας την εμπειρία, τι είναι αυτό που ο πολίτης ζητάει από εσάς? Ο πολίτης ζητάει την αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι που πρέπει εμείς να είμαστε σε θέση να δώσουμε. Αποτελεσματικότητα για το κάθε πρόβλημα το οποίο έχει. Για το επόμενο διάστημα, αυτό που θα έλεγα ότι πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης είναι ότι φανταστείτε, κυρία Τερζάκη, ότι την τελευταία δεκαετία δεν υπήρχε χρηματοδοτικό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο πρόσφατα άνοιξε το πρόγραμμα του Φιλόδημου, η οποία είναι μια πολύ θετική ενέργεια της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που πραγματικά βοήθησε σε κάποιους σημαντικούς τομείς δράσης, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η ανάπλαση των παιδικών χαρών και υποδομές σύνδρευσης και τα λοιπά. Αποχέτευσης, ναι, μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Το μεγαλύτερο αγκάθι, κύριε Κύρκο? Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί αυτοδιοίκηση.
Κύριε Αρμουτάκη, έχετε επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θα διεκδικήσετε μία ακόμη φορά τον Δημαρχιακό Οθόκο και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν ολοκληρώνοντας αυτή την κούρσα, είσαστε ικανοποιημένος από όλα αυτά που καταφέρατε να παράξετε και αν βλέπετε με θετικό μάτι, να το πω, τα όσα ακολουθούν για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το Δήμο σας γενικά. Κυρία Τερζάκη, δεν θα το πω εγώ. Θα το πούνε οι δημότες μου, το έχουν πει τρεις θητείες που με έχουν εκλέξει δήμαρχο. Έχουν εκφράσει την ευαρέσκειά τους και την εκτίμηση στο πρόσωπό μου και για το έργο που έχω καταφέρει. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να δώσω μια έτσι συμβουλή, να το πω, σαν παλαιότερος, 33 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά, σε αυτούς που είναι υποψήφοι, ότι ο αυτοδιοικητικός άνδρας, η γυναίκα, πρέπει να έχει ένα όραμα. Να σκέφτεται τον τόπο που ζει, πώς θέλει, πώς τον φαντάζεται καλύτερο να γίνει. Υπάρχει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές σε όλους τους δήμους, που έχουν όλοι κάτι καταφέρουν, κάνουν ένα λιθαράκι. Να μπει άλλο ένα, συνέχεια. Να υπάρχει μια συνέχεια και μια θετική ενέργεια από τους νέους, το πώς θέλουν να λειτουργήσει ο τόπος τους και το πώς πρέπει να μεταφέρουν τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης των αιρετών με την κοινωνία, με τον κόσμο. Mm-hmm. Να τους φέρουν κοντά και να γίνουν όλοι υπεύθυνοι πολίτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Εμείς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.